Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η βαθιά ύφεση στην Ελλάδα είναι γεγονός ότι έχει συρρυκνώσει την αξία της ακίνητης περιουσίας, με τις τιμές να βυθίζονται από το 2009 και έπειτα, γεννώντας ευκαιρίες για επενδυτές. Όμως, όπως επισημαίνει το Forbes, οι ευκαιρίες ενδέχεται να μην κρατήσουν ακόμα για πολύ καιρό, καθώς τα σημάδια σταθεροποίησης της οικονομίας και η ανάπτυξη που καταγράφεται για πρώτη φορά στο δεύτερο τρίμηνο του 2017, όπως και η έντονη ζήτηση για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ακινήτων, αντιστρέφουν την εικόνα. Έτσι, όλα δείχνουν, καταλήγει το δημοσίευμα, ότι η αγορά των ελληνικών ακινήτων σύντομα θα ακολουθήσει ανωδική πορεία. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουν οι ξένοι επενδυτές την απελευθέρωση της αγοράς κόκκινων δανείων. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο σε συνδυασμό με την έναρξη των ηλεκτρονικών πληστηριασμών αναμένεται να ξεκλειδώσει τις επενδύσεις των ξένων funds που παρακολουθούν στενά την Ελλάδα και την εκτείναξη του τουρισμού τα τελευταία χρόνια. Όπως αποκαλύπτει στο insider.gr κορυφαίος στέλεχος ξένου fund που επενδύει στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο. Η εταιρεία επενδύσεων τόλμησε να επενδύσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα πριν από 6 χρόνια, αγοράζοντας ξενοδοχεία με σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή άλλα ακίνητα που έβρισκε σε τιμή ευκαιρίας λόγω της δραστικής πτώσης στις τιμές των ακινήτων με πολύ ικανοποιητικές αποδόσεις. Σήμερα αναμένεται να παρουσιάσει τις προτάσεις της Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ ΟΤΑ στον Πάνο Σκουρλέτη, με τους εργαζομένους στους Δήμους να συνεχίζουν για μια ακόμη μέρα τις κινητοποιήσεις τους, οι οποίοι και εκτιμούν ότι η νομοθετική ρύθμιση που προωθεί ο Υπουργός δεν καλύπτει τους συμβασιούχους, επιμένουν στη μονιμοποίησή τους και ζητούν από την κυβέρνηση να μην την καταθέσει στην Βουλή. Η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται μόνο από ευαίσθητες περιοχές με δικούς σταθμούς και σχολεία. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δίκτυο τιμών να κυμαίνει 823,16 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,44%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.